Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ο εφιάλτη επιστρέφει στην Αττική, νύχτα τρόμου, σε βαρνάβα, καλέτζι, μικροχώρη, οροπού, σταμάτα, γραμματικό, ροδόπολη και αμυγδαλέζα. Στο έργο, έργο θεατέ φύσηξε για πρώτη φορά δυνατό αέρα, εκενώθηκαν δεκάδες περιοχές, καταστράφηκαν περιουσίε. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα, Αττική, Βιωτία, Έβια, Αργολίδα, Κορινθία και λακονία. ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου φέρνει σύγκρουση Κασελάκη με Τσίπρα. Πιέσει προεδρικών να παρετηθούν επιλαχώντε του επικρατεία υπέρ του Στέφανου Κασελάκη. Παραδέχτηκε διαφωνίε με τον Τσίπρα ο Κασελάκη, αλλά και οι σχέσει του έχουν διαραγεί. Σφαγή, λέει, στη Γάζα, υποκριτική διγλωσία τη χάρη. Η προεδρική υποψήφια δεν θα σοπάσει για τη Γάζα, αλλά μπαδίζει στη γραμμή Biden σε σχέση με το Ισραήλ. Πάμε πάνω δεξιά. Πράσινη μετάβαση, αυξημένο το κόστο για του Έλληνε. Υπουργείο Οικονομικών σταματά το πρόγραμμα για ανέργου 55-67 στου δημόσιου φορεί. Και ετοιμάζουν στο φακό τη Ευσύν, ετοιμάζουν σιδηροδρομική λίστα Πέτσα με κονδύλια που έπρεπε να αποτρέψουν τα τέμπη. Και πάμε στα νέα. Να. Και εδώ, πρώτο σελίδο, η φωτιά. Ο καπνό έπνιξε την Αθήνα. Ολονύχτια στι φλόγε, ολονυχτεία στι φλόγε. Οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν ένα πύρινο πέταλο χιλιόμετρων ανάμεσα σε Βαρνάβα, Σταμάτα, Ροδόπολη και Αμυγδαλέζα. Βρέθηκαν σε γεωτρήσει σε άλλο θέμα, 50 μέτρων, μικροπλαστικά στο ποτήρι μα. Για πρώτη φορά έγινε στη χώρα μα καταγραφή μικροπλαστικών σε τέτοια βάθη, πώ πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου κατέριψε την επικρατούσα άποψη ότι τα υπόγεια είναι προστατευμένα. Τέσσερα είδη μικροσωματιδίων απειλούν τον άνθρωπο. Έχουμε και 100.000 είναι οι τυχεροί, θα πάρουν έξτρα σύνταξη, ασφαλισμένοι σε ευγενή ταμεία, δημόσιο, τράπεζε, δέκο και όσοι κατέβαλαν φορέ. Σε δύο ταμεία θα δουν επιπλέον αύξηση το 2025. Και πάμε πάνω δεξιά τη εφημερίδα των νέων. Παράγον Τσίπρα, μετά τη Λάλη και η Πόπη, εμπόδιο για Κασελάκη. Οι πέντε επιλαχόντε που θα πρέπει να παρετηθούν. Υπάρχουν πληροφορίε, έτσι, σενάριο, ότι η κυρία Τσαπανόδου δεν φαίνεται να παραδίδει την έδρα τη. Ναι. Γιατί θα είναι, το είναι δούμε, η πρώτη ε. στη σειρά. είναι Βέβαια. η πρώτη στη σειρά. Δεν, δεν έχει, σειρά. Πάρει έχει πάρει θέση ακόμα. Δεν έχει πάρει επίσημα θέση. Όχι, όχι, δεν έχει πάρει. Ουκρανία και Μέση Ανατολή, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Πολύ η μεγάλο. Ουκρανία και η Μέση Ανατολή. Και τα δύο θέματα μάλλον. Ε, και μάλιστα Υπάρχει ο κίνδυνο να υπάρξουν τα αντίπεινα του Ιράν ε, προ το Ισραήλ, τα αναμένουμε. αναμένουμε. Ε, Θερμοβαρικέ βόμβε και πυρηνικό υποβρύχιο, λέει η εφημερίδα. Νέα στήλη το debate τη ημέρα, μέτρα ή όχι για τον υπερτουρισμό. Και κάποιες ε, ειδήσει από τον πολιτισμό στην επίδαυρο διπλό holdout για τους όρνηθε. Πάμε να δούμε τι λέει στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία. Α, Αυγουστιάτικο πανηγύρι, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: Κάνουν ό,τι μπορούν για να διευκολύνουν τι διακοπέ του Πιτσοτάκη. Το κόμμα τη Αξιωματική Αντιπολίτευση βρίσκεται στα πρόθυρα τη πολυδιάσπαση. Γιατί παρετήθηκε τώρα ο Ηλιοπούλος, Ποια πολιτικά συμφέροντα συγκρούονται στο παρασκήνιο. Και εδώ λέει: Αρνείται αποκάλυψη κουριού, αρνείται να παραδώσει την έδρα για την κυρία Τσαπανίδου. Μιλάει. Υπόγεια σύγκρουση: Τσίπρα και Σελάκι. Οι νέα που ετοιμάζουν βαλίτσε και ο φευγάτο φάμελο. Πάμε πάνω αριστερά, γιατί με αυτά και με αυτά, με τις εξελίξεις στη χώρα μας, δεν είδαμε φυσικά και την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Έγινε χθες το βράδυ στο Παρίσι, η ελληνική μαγεία λέει στην τελετή λήξης. Οι Γαλλοι τίμησαν με συγκλονιστικό τρόπο την γέννηση των Ολυμπιακών Αγωνών στη χώρα μας. Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της ελληνικής σημαίας του εθνικού μας ύμνου, και τη νίκη τη Αμοθράκη. Και πάνω πάνω φυσικά πρωταγωνιστή νύχτα κόλαση στην Αττική. Η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον Βαρνάβα έλαβε ανεξέλεγκτε διαστάσει, απειλώντα γραμματικό στα Μάτα, Ροδόπολη, Μαραθώνα και άλλε κατοικημένε περιοχέ. Ολονυχτή αμάχη για 400 πυροσβέστε με τρει γραμμέ άμυνα, εκένωση οικισμών και τεράστιε καταστροφέ. Και πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο που έχει πρωτοσέλιδο τον εμφύλιο, όπω λέει, στον ΣΥΡΙΖΑ για την έδρα Κασελάκη. Οι Κασελίστα ετοιμάζονται για την τελική μάχη με τη Φρουρά Τσίπρα. Η παρέτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου, ο γρίφο τη Τσαπανίδου, οι άλλε τρει και η ανένδοτη Λάλη. Η κυρία Λάλη, αν δεν κάνω λάθο, έχει πει ότι δεν θα την παραδώσει την έδρα τη. Ε, δίπλα και με μηνιαίο όφελο 252 ευρώ στι αποδοχέ, στη σύνταξη έω 9 χρόνια νωρίτερα. Πλήρη οδηγό για τα πλασματικά έτη ή προποθέσει η αναγνώριση και το κόστο εξαγορά, πίνακες για μισθωτού, δημόσιου υπαλλήλου, επαγγελματίε, αγρότε. Και βεβαίω η... το μεγάλο θέμα τη ημέρα, η πυρκαγιά, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά σε βαρνάβα, γραμματικό, αμυγδαλέζα νύχτα, κόλαση στην Αττική. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι λέει και η κόντρα στην πρώτη τη σελίδα. Εφιαλτική νύχτα στην Ανατολική Αττική. Πύρινη λέλαπα στο Βαρνάβα. Έκαψε σπίτια. Εκενώθηκαν στα Μάτα, Ροδόπολη και Αμυγδαλέζα. Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά. Εκτείνεται σε ένα μήκο 15 χιλιόμετρων. Και φυσικά αυτό το μήκο χιλιόμετρων μεγαλώνει. Όλο ένα και μεγαλώνει. Για να έχουμε πάρει και νερού, λέει μέχρι το 30, τι προτείνουν οι επιστήμονε για τη λειψιδρία. Σκληρή γλώσσα Δούκα, το μεγάλο εμπόδιο στους Δήμους είναι η εχθρική προς την αυτοδιοίκηση η κυβέρνηση η Μητσοτάκη. Άρχισαν οι αιτήσει τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το κοινωνικό, ε, για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ρεύματο. Οι αιτήσει, να πούμε εδώ σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούν να γίνουν μέχρι και τι 2 Σεπτεμβρίου για να πάρουν την έκπτωση. 15 Αύγουστο, η τροχία σε όλο το οδικό δίκτυο και συστάσει στου οδηγού ε, για ασφαλή οδήγηση. Και σε αιτήσια βάση συνολικά κέρδη 2,3 δις αυξημένα κατά 25% για τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η χειρόκαμπανάκια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ποια είναι τα παθογόνα για την επόμενη πανδημία. Και πάμε στην απόγευματινή που είναι στο προσθέλιδο τι άλλο εκτός από το τη φωτιά αυτή που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ηρωισμό από τι δυνάμει τη πυρόσβεση. Η νύχτα τη κολάσεω. Συγκινητικοί εθελοντέ σε ύψιστη ετοιμότητα τα νοσοκομεία τη Αντική. Επέστρεψε εσπευσμένα ο Μητσοτάκη. Οι φλόγε κατά πια σπίτια, αυτοκίνητα και καλλιέργειε. Θηριώδη πυρκαγιά στο Βαρνάβα. Ωρε αγωνία σε Σταμάτα, Καπανδρίτη, Μαραθώνα, Ροδόπολη, Αμιγδαλέζα. Απεγκλωβισμοί κατοίκων. Μεγάλη μάχη χθε με το πύρινο μέτωπο και στο νεομάζι σε άλλο θέμα, σε ανοιχτό πόλεμο, κομικοτραγικέ καταστάσει στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανοιχτό πόλεμο με τη φρουρά του Τσίπρα, ο Made in USA αρχηγό, η, η παρέτηση Λιόπουλου με την Ανορθόδοξη υπόδειξη να εκλεγεί βουλευτή ο Κασελάκη, οι άνθρωποι του πρώην Προέδρου που πρέπει να παρέτηθούν για να εξοραϊστεί η θολή εικόνα του ΝΗΝ. Το κόλπο των Προεδρικών με την έδρα των Αποδήμων. Μάλιστα. Και να δούμε και το τελευταίο μας πρωτοσέλιδο για σήμερα. Η Εσπρέσο, διάβολος με πρόσωπο χριστιανού, η διπλή ζωή του εφιάλτη της Πάρτης και οι 79 φωτογραφίες, τα δύο βίντεο α, και το προφυλακτικό που καίνε το 40χρονο κτίνος. Πατέρα τέρα, το άγουρο κορμάκι της κόρη του και το υλικό της Αυτό είναι ανομαλίας. ένα απίστευτο θέμα, έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, αποκρουστικό όλο αυτό. Ε, φυσικά, μιλάς για την περίπτωση του ε, πατέρα που το ασεργούσε και βίαζε ναι, ναι, ναι. Ε, το κοριτσάκι του από τα τέσσερα του χρόνια και εκείνο το αποκάλυψε στη μανούλα του. Και έτσι έγινε η καταγγελία και αυτός οδηγήθηκε στις φυλακές εκεί και όπου του αξίζει να πούμε. Και πάμε στην Εστία. Μάλιστα. Ανοχήρωτη είναι ο τίτλο τη εφημερίδα. Ολονύχθια μάχη με τι φλόγε από 400 πυροσβέστε. Βεβαίω, σήμερα έχουν αυξηθεί, έχει αυξηθεί ο αριθμό των πυροσβεστών. Στι περιοχέ Σταμάτα μέχρι Βαρνάβα, 10 οικισμοί τη Αντική έχουν εγκυνωθεί. Ακραίο ο κίνδυνο και σήμερα ανεπαρκή και πάλι η προετοιμασία του κράτου. Αυτό είναι το προσέλιδο τη αιστεία. Και πάμε στην Ναυτεμπορική, που έχει τίτλο Οι πρωταθλητέ των ανατιμήσεων στην τριετία τη εξωτερικού Ελαιόλαδο ξενοδοχεία, κακάο, πετρέλαιο θέρμανση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που βέβαια δεν είναι στην επικαιρότητα σήμερα τουλάχιστον. Είναι στην επικαιρότητα όλο το υπόλοιπο διάστημα. Και ε, αποχαιρετάμε του Ολυμπιακού Αγώνε και βεβαίω η μεγάλη φωτιά, μεγάλε πυρκαγιέ σε πύρινο κλειό, ιατρική, εφιαλτικέ ώρε για του κατοίκου.